Ήταν γύρω στις 11 χθες το βράδυ όταν κάτοικοι της οδού Κουρμούλης στην περιοχή της Πλάντζιας είδαν καπνούς να βγαίνουν από την κουζίνα αυτού του σπιτιού. Ο ιδιοκτήτης, ένας 60χρονος άνδρας, είχε αποκοιμηθεί αφήνοντας το μάτι της κουζίνας αναμένο. Αισθανθήκαμε μια μυρωδιά, και λέω αυτή την ώρα τι κανίζουν, τι κάνουν, λέω. Και μετά από λίγο άρχισε να μυρίζει όχι φαγητό, να μυρίζει πλαστικό. Πήρε φωτιά ο παροφυτήρας. Παρά την αδυναμία πρόσβασης πυροσβεστικού οχήματος στο σημείο, όπως και σε δεκάδες ακόμη σοκάκια της παλιάς πόλης, οι πυροσβέστες που έσπευσαν έθεσαν υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί σε όλο το σπίτι και ο 60χρονος ιδιοκτήτης βγήκε σώος. Τα παλικάρια που μένουν εδώ δίπλα, παραδίπλα, περνώντας εκείνη την ώρα γύρω στη μία, είδανε τις φλόγες από το παράθυρο εδώ της κουζίνας και σπάσανε τα τζάμια της πόρτας και κάλεσαν την πυροσβεστική. Το περιστατικό δεν προβλημάτισε τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι τονίζουν πως το δίκτυο πυροσβεστικών κρουνών που δημιουργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια θωράκισε αντιπυρικά την παλιά πόλη, η οποία κινδύνευε λόγω της αδυναμίας πρόσβασης οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. Το πυροσβεστικό σήμα εδώ δεν μπορεί να μπει. Υπάρχουν όμως οι κουρνοί που έχουν νερό. Για να μπει πυροσβεστικό δεν μπαίνει εδώ μέσα. Πάντα υπήρχε πρόβλημα, πυρκαγιά στα στενά. Τώρα το έχουν λύσει με κρουνούς που έχουν. Αλλά εντάξει, πάντα υπάρχει, γιατί είναι ξύλινα. Αυτό καλά είναι κατασκευή της δικτακτορίας και δεν είναι καλά φτιαγμένο. Αλλά όλα τα άλλα που είναι με την αρχαιολογία που τα έχουμε φτιάξει είναι ξύλινα. Έχει θωρακιστεί και δεν υπάρχει λόγος πανικού, γιατί σε κάθε στενό υπάρχει πυροσβεστικός κρουνός. Ακόμα και αν δεν μπορεί να έρθει πυροσβεστική, μπορεί να απλώσουν τη μάνικα με συνεχή ροή νερού. Σιγά σιγά αναβαθμίζεται η παλιά πόλη, έχει καμία σχέση όπως ήταν παλιότερα. Και τα σπίτια και γενικώς. Για πολλές δεκαετίες η μη πρόσβαση οχημάτων της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε μεγάλο τμήμα της παλιάς πόλης των Χανίων προκαλούσε ανησυχία στους μόνιμους κατοίκους που μέσω του συλλόγου τους διεκδίκησαν και πέτυχαν λύσεις.